Και μετά από το ρεπορτάζ του συνεργάτη μας Νίκου Τζούμα, που του στέλνουμε ένα μεγάλο φιλί εκεί στη Σκιάθο, φροντίζει πάντα να έχουμε υπέροχα θέματα σε αυτή την εκπομπή, θα πάμε σε κάτι που χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, μας απασχολεί όσο τίποτα άλλο. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να ανασάνουμε, να είμαστε ο εαυτός μας, μπαίνοντας για λίγο στο σώμα, στην ψυχή, στις σκέψεις κάποιου άλλου. Φυσικά, μιλάμε για τον έρωτα, τον απόλυτο, τον αληθινό όμως έρωτα. Και υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου μήνα, το οποίο δεν ξέρω πού ακριβώς να το προσδιορίσω, σε ποια κατηγορία. Είναι ποιητική συλλογή, είναι τελικά ρεαλιστική διάλογη ενός ζευγαριού που στην πραγματικότητά τους όμως μέσα κρύβεται ο απόλυτος ποιητικός λόγος. Εγώ θα σας συστήσω τη δημιουργό του όπως μας αυτοσυστήνεται εκείνη στις αρχές σελίδες του βιβλίου. Μικρή επαναστάτρια γεννημένη στα εδάφη του Μοριά, ονειροπόλο πνεύμα, κόρη της πολυαγαπημένης Κρήτης, μαγεμένη ταξιδεύτρια της Άπου Ανατολής, σύγχρονη αγωνίστρια της πολύπαθης Αθήνας. Μη δε συγγραφέας, μη δε ποιήτρια, μόνο παντοτινή θαυμάστρια των λόγων της ψυχής. Καληνύχτα, Ερικό μου, της Μαριάννας Νικολιδάκη. Καλώς την! Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι μετά από τέτοιο πρόλογο δεν χρειάζεται εγώ να μιλήσω, να φεύγω τώρα. Όχι, εδώ θα μείνεις. Δεν υπάρχει. Τι έγινε, Μαριάννα? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Ένας μήνας τώρα και αυτό το βιβλίο έχει αγαπηθεί όσο κανένα άλλο. Το διαβάζω μέσα στο μετρό. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι κλαίνε τις πρώτες σελίδες. Θες να το σχολιάσεις αυτό? Ναι, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Ότι τελικά ο κόσμος εξακολουθεί να συγκινείται από την απλή έκφραση της αγάπης, χωρίς εικόνες, χωρίς πολλά-πολλά. Δεν το περίμενα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έχουμε μπει σε μια ζωή με πολύ γρήγορη κίνηση. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο εικόνες. Είμαστε σε μια φάση που δεν μας σοκάρει τίποτα πλέον στην τηλεόραση, ό,τι και να δούμε. Και αυτό το βιβλίο ήθελε απλά να μιλήσει για την αγάπη και τον έρωτα μόνο συναισθηματικά. Όπως και εσύ το έχεις διαβάσει και ξέρεις, δεν είναι μια ιστορία αγάπης, δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Δεν περιορίζεται σε ονόματα, σε γεωγραφίες, σε τοπονύμια. Ασχολείται μόνο με το καθαρό συνέστημα. Δεν υπάρχει τίποτα αφηγηματικό. Κάτι να το περιγράψει. Ερωτεύονται όμως πια έτσι οι άνθρωποι, Μαριάννα? Πιστεύεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντέχουν να ερωτευτούν έτσι, σαν αερικά? Ναι, απλά δεν το ομολογούν. Πιστεύω. Η ανταπόκριση ως τώρα του αναγνωστικού σου κοινού, ποια είναι? Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και μέσα από τα social media και μετά την παρουσίαση την πολύ πετυχημένη που έκανες με την Αντάσα Ράγιου να προλογίζει το βιβλίο, είναι πάρα πολλοί αναγνώστες που ταυτίστηκαν απόλυτα με όσα βρήκαν σε αυτές τις σελίδες. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι η ανταπόκριση τους δεν είναι συνηθισμένη. Δηλαδή, αν πάρουν τηλέφωνο, μου στείλουν ένα μήνυμα και να μου πούνε «Α, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο σου». Που εκεί δεν ξέρεις αν είναι και αληθινό αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρεις δηλαδή αν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μπορεί να το κάνω από υποχρέωση, οκ. Okay. Είναι ότι κάθονται και μου γράφουν. Δηλαδή, μου γράφουν ολόκληρα κείμενα. Και μου αναλύουν τι νιώσανε, πώς το νιώσανε. Δηλαδή, σαν να βρήκα ένα παράθυρο ότι μπορούν να εκφραστούν. Και φυσικά, κάθομαι και εγώ και απαντάω. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια άλλη θεώρηση για όλο αυτό. Τον άγγιξε σε μια διαφορετική χορδή μέσα του και έχουν ανάγκη να το βγάλουν από μέσα τους. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, πιστεύω. Έχεις ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις λίγες θεωρίες? Όχι σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Κίνα, έχεις πάει Αυστραλία, έχεις πάει. Έχω πάει στα περίεργα μέρη που λέμε, στα περίεργα. Ο έρωτας είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες? Δεν το πιστεύω αυτό. Προσωπικά δεν έχω την εμπειρία να έχω ζήσει έναν έρωτα στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αλλά θεωρώ ότι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου ανάλογα με το που ζει, για παράδειγμα η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, είναι διαφορετική από την ιδιοσυγκρασία του Καναδού, του Αυστραλού. Άρα πιστεύω ότι διαφορετικά ερωτευόμαστε. Πιστεύω ότι οι νότιοι λέει γενικώς ερωτεύονται με πολύ μεγαλύτερο πάθος και έχουν και πιο πολύ δύναμη στο λόγο τους και στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, πιο μεγάλο θάρρος. Ναι, γενικά και εγώ πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που μπορείς να περιγράψεις τον έρωτά σου πολύ πιο λυρικά. Έτσι, από τα αγγλικά, για παράδειγμα. Ψυχούλα μου. Ναι, υπάρχουν τόσες άπειρες υπέροχες λέξεις στην ελληνική γλώσσα να μιλήσεις για τον έρωτα. Μα λίγο το λάις θα πει. Εντάξει, ναι, είναι διαφορετικό. Αυτό που ήθελα να πω όμως για το βιβλίο είναι ότι ένα πράγμα, ότι
Εδώ δεν μιλάμε για έναν έρωτα ή μια αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Έτσι, γιατί καταρχάς είναι εσφαλμένη αυτή η άποψη ότι οι μεγάλοι έρωτες είναι οι ανεκπλήρωτοι. Δεν υπάρχει ανεκπλήρωτος έρωτας μεγάλος, γιατί πολύ απλά δεν τον έχεις ζήσει. Δεν υπάρχει, λες, ανεκπλήρωτος. Όχι, είναι ένας μύθος. Είναι κάτι που δημιουργούμε στο μυαλό μας και το εξειδανικεύουμε. Δεν έχεις ζήσει τον άλλον, δεν έχεις ζήσει μαζί του. Δεν μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου αυτός. Ο έρωτας, ο μεγάλος, η μεγάλη αγάπη έχει εκπληρωθεί. Απλά μπορεί να μην μπορεί να ξεπεράσει ανεπρεύνητα εμπόδια, να μην έχει το λεγόμενο happy end. Και ως συνήθως, άλλωστε όλοι οι μεγάλοι έρωτες που έχουν μείνει στην ιστορία δεν είχαν την ευτυχή κατάληξη. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, όμορφη μου ποιήτρια. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το συνέστημα που δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Όταν είναι τόσο μεγάλο, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Από το να το ομολογήσουν στον ίδιο τους τον εαυτό, mm-hmm. να το αποδεχτούν, μέχρι να το ομολογήσουν στον άνθρωπό τους, τους τρομάζει. Ο τρόμος είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος. Ενώ στα πολύ πιο απλά συναισθήματα, μια πιο απλή σχέση είναι βατή, δεν μας ξεβολεύει από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας. Και όλα γίνονται πιο απλά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεβολεύονται πάρα πολύ. Και εγώ αυτό δεν θέλουν να προβληματίζονται πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Και ο έρωτας είναι πρόβλημα. Ο έρωτας είναι πρόβλημα, είναι η επαρχή των όλων, είναι έμπνευση και μιλάω ότι είναι έμπνευση για τα πάντα στη ζωή μας. Εγώ μιλάω για τον έρωτα έτσι όπως τον οραματιστήκαμε στα τρυφερά χρόνια τη ηλικία των 18 και των 19, όπως τον φανταστήκαμε αργότερα και όπως θα ήθελα να τον ζούμε οι άνθρωποι. Για πάντα. Άρα λοιπόν, αφορμή να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Εγώ πριν χαιρετήσω τη Μαριάννα, θα σας διαβάσω την εισαγωγή αυτού του βιβλίου, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Όνειρα στριμωγμένα σε σκονισμένα συρτάρια του μυαλού. Ανεκπλήρωτοι έρωτες της νιώτης που έμελλαν να συναντηθούν σε όλες τις λάθος συνθήκες της ωριμότητας. Σχέσεις που οικονομικές και άλλες κρίσεις σκόρπισαν σε χώρες και υπήρους μακρινές. Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της θρησκείας, του χρώματος, του τρόπου ζωής. Αγάπες που απλώς αντάμωσαν τη λάθος στιγμή. Βρίσκονται παντού γύρω μας, αναπνέουν ήσυχα και ρυθμικά, χαμογελούν φυσιολογικά. Καληνύχτα, Ερικό μου. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα, εκφράζετε την επιθυμία να κάνετε δικό σας αυτό το βιβλίο και ένας τυχερός θα κερδίσει μετά από κλήρωση. Καληνύχτα, Ερικό μου, της Μαριάννας Νικολιδάκη. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια τεράστια επιτυχία στην εκπομπή και όλα να πηγαίνουν κατευθείαν. Με σένα μαζί μας. Είμαι σίγουρη ότι και συνεργάτης μας αυτή την εκπομπή. Να πάνε όλα τα λένε, λοιπόν. Με αισιοδοξία. Μαριάννα Νικολιδάκη, καληνύχτα, Ερικό μου. Και αφού μιλάμε για έρωτα, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας σε ρεπορτάζ τον αγαπημένο όλων μας, τον ποιον άλλον, τον Χειμονέτο, τον κύριο Χειμονέτο, ο οποίος όμως δεν είναι μόνος του, συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη δεσποινίδα, τη γυναίκα της ζωής του. Το όνομά της είναι Αρμονία. Τι εννοώ, θα το καταλάβετε σε λίγο στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνεργάτης μας, Γιάννης Βίτσας.